Γεια σας φίλοι YouTubers, σε αυτό το βιντεάκι θα δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το σήμα του Wi-Fi. Όταν λέμε να βελτιώσουμε το σήμα του Wi-Fi, συνήθως η καλύτερη λύση είναι να αλλάξουμε hardware, να βάλουμε μεγαλύτερες κεραίες, να βάλουμε ένα router με περισσότερες κεραίες ή πιο καινούργιας τεχνολογίας ή κάτι αντίστοιχο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, υπάρχει η πιθανότητα, δεν λέω ότι σίγουρα θα έχετε καλύτερο σήμα, υπάρχει η πιθανότητα, αλλάζοντας τη θέση του router σας, να βρείτε ένα σημείο στο οποίο το σήμα σας θα είναι έστω και λίγο καλύτερο, ώστε να μπορέσετε να κάνετε καλύτερα τη δουλειά σας. Σε αυτό θα μας βοηθήσει η εφαρμογή που βλέπουμε τώρα, η οποία λέγεται Wi-Fi Analyzer και είναι στο Google Store. Εγώ την έχω ήδη κάνει εγκατάσταση, οπότε την ανοίγω, βλέπουμε το μενού της, έχει διαφημίσεις, βλέπετε κάτω κάποια διαφήμιση, σας βγάζει εκείνο το μπανεράκι και που πετάει και καμιά διαφήμιση η οποία είναι όλη η οθόνη, πιστεύω ότι τους περισσότερους από εμάς δεν μας ενδιαφέρει, δεν θα μας είναι μεγάλο θέμα αυτό. Λοιπόν, το μενού με το κλειδάκι, δεν έχω πειράξει τίποτα από εδώ πέρα εκτός από αυτό το σημείο όπου το L0 που έχω επιλέξει είναι το διάστημα στο οποίο σκανάρει για να δει τι γίνεται με τα δίκτυά μας και να μας ενημερώσει τι σήμα έχουμε τη συγκεκριμένη στιγμή. Το διάστημα αυτό είναι το μικρότερο από όλα. Εδώ είναι το μεγαλύτερο, έτσι στο L5 είναι το μεγαλύτερο, στο L0 είναι το μικρότερο. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι αυτό το σημείο. Καταρχήν, ξέχασα να πω κάτι, ότι η εφαρμογή για να δουλέψει πρέπει υποχρεωτικά το location να είναι on. Διαφορετικά, και αυτό είναι θέμα Google, δεν είναι θέμα της εφαρμογής, μη σας φανεί περίεργο, διαφορετικά δεν δουλεύει και δεν ξέρω γιατί η Google το έχει κάνει αυτό το πράγμα, αλλά φαντάζομαι κάποιον λόγο, τέλος πάντων να μην γίνω συνωμοσιολόγος. Το πρώτο από τις επιλογές που έχουμε είναι το Channel Graph, το βλέπετε. Δείχνει ότι οι δίκτυα υπάρχουν στη γύρω περιοχή. Σε αυτό το σημείο εδώ κάτω, δεν ξέρω αν φαίνεται με το δίκτυ, συγγνώμη. Σε αυτό το σημείο φαίνονται τα κανάλια. Τα κανάλια μας συνήθως είναι από το 1 έως και το 13 στην Ελλάδα. Υπάρχει και ένα το νούμερο 14 που το βλέπετε κάτω δεξιά, δεν είναι για τη δική μας χώρα. Οπότε λογικά αυτό το κανάλι στην ουσία θα είναι απείραχτο. Βλέπετε ότι στην περιοχή μου υπάρχουν διάφορα κανάλια, τα δύο είναι διάφορα ρουτεράκια που δίνουν σήμα, τα δύο είναι δικά μου, το Ioannis AP, αυτό το μεγάλο το κόκκινο, και πώς να το βρω τώρα, το Ioannis Nova, το οποίο είναι ο αρχικός ρούτερ, ο οποίος μου έχει δώσει Nova, γιατί έχω Nova Fortnet σήμα. Και βλέπετε ότι κάποια στιγμή χάνονται τα σήματα, αλλάζουν, αναλόγως με το πώς το ένα επηρεάζει το άλλο, κάπου μεγαλώνει το σήμα, κάπου μικραίνει κτλ. Από εδώ πιστεύω ότι δύσκολα θα βγάλετε κάποια άκρη, αλλά θα τα δούμε όλα. Το Time Graph είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι θα το δούμε καθόλου, γιατί είναι πάρα πολύ πολύπλοκο για μένα, αν και αυτή τη στιγμή το βλέπω ότι δεν δουλεύει κιόλα. Συνήθως κάνει κάποιες αλλαγές εδώ πέρα και μας δείχνει το διάστημα του χρόνου που περνάει, το σήμα πόσο δυνατό ή πόσο αδύνατο είναι. Channel Rating, αυτό είναι ένα καλό σημείο το οποίο πρέπει να δείτε. Για όσους μπορείτε να μπείτε μέσα στο router σας και να κάνετε κάποια αλλαγή, δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας το δείξω και δεν μπορώ γενικά να σας το δείξω, γιατί για κάθε router είναι διαφορετικό το μενού που έχει μέσα. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή όποιο από τα κανάλια έχει τα περισσότερα αστεράκια σημαίνει ότι είναι και το πιο άδειο ή αν θέλετε αυτό που έχει τα λιγότερα σήματα από άλλους routers, οπότε εκεί είναι πολύ πιο εύκολο να δουλέψει το δικό σας το ρουτεράκι, γιατί δεν θα μπερδεύονται τα σήματά του με κάποια άλλα. Από μόνο του μας λέει ότι τα καλύτερα κανάλια είναι το 1, το 2, το 14 και με τις 3 τελίτσες στην ουσία μας δείχνει ότι υπάρχουν περισσότερα από αυτά που γράφει. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε στο κανάλι 9, όπου το κανάλι 9 είναι ένα από τα χειρότερα. Δεν έπρεπε να το κάνω αυτό. Είναι ένα από τα χειρότερα γιατί το router μας, επειδή το έχω στο αυτόματο, πηγαίνει και βρίσκει, θεωρεί ότι πρέπει να δουλέψει στο κανάλι 9. Κάποια routers καταλαβαίνουν, μετράνε όπως μετράει και η συγκεκριμένη εφαρμογή ποιο είναι το καλύτερο κανάλι και πηγαίνει στο αντίστοιχο
πιο ελεύθερο κανάλι. Βλέπετε μάλιστα ότι τώρα άλλαξε και μας δείχνει ότι το καλύτερο είναι το 14 και το 13. Το 14 θα είναι πάντα το καλύτερο, γιατί λίγες συσκευές στην Ελλάδα δουλεύουν στο κανάλι 14. Οπότε αν έχετε τη δυνατότητα χειροκίνητα να μπείτε μέσα στο router σας και να αλλάξετε στο κανάλι, και ειδικά αν υπάρχει το 14, είναι το καλύτερο απ' όλα. Αν και νομίζω ότι το 14 δεν δουλεύει στο Wi-Fi NE, νομίζω ότι δουλεύει στο B και στο G, δεν θυμάμαι, τέλος πάντων. AP List είναι όλα τα κανάλια με τα δεδομένα που μπορεί να συλλέξει το πρόγραμμα διαφορετικά. Μας λέει δηλαδή ότι στο κανάλι 9 υπάρχει το Ioannis AP με SSID. SSID είναι αυτό που βλέπετε εσείς όταν ψάχνετε να βρείτε στο τηλέφωνο σας, ας πούμε, ή στον υπολογιστή σας τα σήματα που υπάρχουν εκείνη τη στιγμή στην περιοχή σας, τι σήμα πιάνετε. Υπάρχει το WINT 3α5874, το οποίο έχει σήμα -81 dBm, το COSMOTE κάτι -82 κτλ. Το σήμα που πιάνετε πάντα είναι μείον, να το ξέρετε, δεν υπάρχει περίπτωση να βρείτε συν σήμα. Και όταν μιλάμε για dBm, μιλάμε για σήμα το οποίο δεν σημαίνει ότι το 15, ας πούμε, dBm από το 30 είναι, το 30 είναι αντίστοιχα δύο φορές χειρότερο το σήμα ή το 15 είναι δύο φορές καλύτερο. Ανά 3 dBm το σήμα σας είναι δύο φορές πιο δυνατό. Οπότε αν εγώ, ας πούμε, αυτή τη στιγμή καταφέρω και πάω σε άλλο σημείο όπου έχω σήμα -67 dBm, το σήμα μου είναι δύο φορές καλύτερο από το -70 dBm που είμαστε αυτή τη στιγμή. Και το signal meter, όπου πηγαίνοντας εδώ κάτω διαλέγουμε κάποιο από τα σήματα που υπάρχουν εκείνη τη στιγμή, ας πούμε αυτό εδώ, και μας λέει ότι στην ουσία δεν υπάρχει, γιατί βλέπετε ότι έχει τερματίσει και είναι πάρα πολύ άσχημο το σήμα. Το ίδιο και με αυτό. Το wind κάτι είναι στο -83 dBm. Στην γραμμή που βλέπετε αυτή το τεταρτημόριο του κύκλου, να το πω, το ημικύκλιο που βλέπετε, ξεκινάει με πράσινη γραμμή σε αυτό το σημείο, κίτρινη που σημαίνει ότι το σήμα μας είναι έτσι και έτσι, και γκρι που σημαίνει ότι σίγουρα δεν θα έχουμε σήμα. Να πω ότι την αλήθεια ότι από -70 και καλύτερο σήμα, δηλαδή από -70 και προς τα εδώ, θεωρώ ότι το σήμα είναι αρκετά καλό και δεν θα έχετε αποσυνδέσεις. Ίσως 1-2 στο τόσο. Από εκεί και πέρα πρέπει το σήμα σας να γίνει πολύ καλύτερο. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι στα όρια. Συνήθως παίζει από -70, αυτή τη στιγμή είναι ένα από τα καλύτερα σήματα που έχω στο σημείο που είμαι. Και λέω στο σημείο που είμαι γιατί, όπως είναι το σπίτι ορθογώνιο, είμαι στις δύο πιο μακρινές γωνίες που θα μπορούσα να είμαι. Πρέπει το σήμα να περάσει διαγώνια και περνάει και από εμπόδια, όπως είναι, ας πούμε, η σκάλα του κτηρίου, η οποία είναι κεντρική. Οπότε το σήμα μου θεωρητικά είναι πάρα πολύ κακό. Όταν λέω πάρα πολύ κακό, δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να συνδεθώ καθόλου. Συνδέομαι, αλλά έχω κάποιες αποσυνδέσεις. Τι άλλο είχαμε εδώ. Κανονικά έπρεπε να μου δείχνει και το άλλο, και το Ioannis Nova, αλλά τέλος πάντων. Τώρα, από το σημείο που είμαι θα σηκωθώ και θα κάνω κάποιες βόλτες να πάω λίγο πιο κοντά στο ρουτεράκι. Βέβαια, στην περίπτωση τη δικιά σας, το καλύτερο είναι να πηγαίνει το ρούτερ σε διαφορετικό σημείο για να έχετε καλύτερο σήμα. Προχωράω, βλέπετε ότι έφτιαξε λίγο και θα φτάσω σε ένα σημείο. Αυτή τη στιγμή είμαι στο διάδρομο. Δεν σας ενδιαφέρει, θα μου πείτε. Ορίστε. Εδώ είμαι στο διπλανό δωμάτιο, όπου με χωρίζει μόνο ένα τείχος. Βλέπετε ότι το σήμα έχει φτάσει στο -53. Θα ξαναγυρίσω πάλι στο δωμάτιο που ήμουνα. Με -53 δεν υπάρχει περίπτωση να έχετε αποσυνδέσεις, εκτός και αν τύχει κάτι πολύ περίεργο, ας πούμε, που θα είναι μία περίπτωση στις πάρα πολλές. Ξαναέρχομαι στο δωμάτιο και βλέπετε ότι φτάνει πάλι στο -69 αυτή τη στιγμή. Αυτό που έτρεξε ήταν η πόρτα, δεν ήταν κάποιο φάντασμα. Στο -69 και στο δωμάτιο το ίδιο, θα το δοκιμάσω σε διαφορετικά σημεία
Εδώ το σήκωσα λίγο ψηλά σε ένα σημείο που έχω και την ασύρματη την κάρτα από το σταθερό υπολογιστή, γιατί δυστυχώς δεν έχω καλώδιο. Το καλύτερο απ' όλα είναι να έχετε καλώδιο, έτσι. Δεν βλέπω να αλλάζει και τώρα θα πάω σε άλλο σημείο του δωματίου. Θεωρώ ότι εδώ σε λίγο θα δείξει χειρότερο σήμα. Με διαψεύδει. Δεν κινείται καθόλου. Μια στιγμούλα να κάνουμε μια αλλαγή. Και να ξαναπάμε εδώ, όχι πάλι στο μείον 69. Και εδώ έχω σήμα και στο Ιωάννης Νόβα, το οποίο όλος παραδόξως δείχνει ότι είναι στο μείον 65. Δεν ήξερα ότι σε αυτό το σημείο το router το οποίο θεωρώ ότι έχει χειρότερο σήμα, στην πραγματικότητα έχει καλύτερο. Είδατε πως άλλαξε το σηματάκι. Σε αυτό το σημείο είμαι σε άλλη γωνία του δωματίου τώρα και έχω μείον 63. Μείον 64. Ξαναπάω στο σημείο που είχα μείον 69 προηγουμένως. Αργεί λίγο, αλλά λογικά θα δείξει. Όταν δεν δείχνει, πάμε οπουδήποτε αλλού. Ξαναπάμε στο ίδιο και κάνει καινούργια μέτρηση. Μείον 64. Δεν μας δείχνει μείον 69. Έχει και ήχο, δεν ξέρω αν το ακούτε. Βέβαια θα τρομάξει κανένας άμα το ακούσει, θα νομίζω ότι είναι βόμβα. Και το σήμα μας είναι στο μείον 64. Υποθέτω ότι κάπου καθάρισε το σήμα και από μείον 69 βλέπετε και πόσο διαφορετικό είναι το σήμα από όλα τα υπόλοιπα που υπάρχουν γύρω τριγύρω. Γιατί το συγκεκριμένο ρουτεράκι το είχα αγοράσει γιατί είχε λίγο καλύτερες κεραίες. Δηλαδή από τις 3 dBm κεραίες που βάζουν συνήθως, είχε 5 dBm κεραίες και ήταν μια εποχή που είπα κάτσε να δοκιμάσω, δεν έχω να χάσω και τίποτα. Αυτό ήταν το Wi-Fi Analyzer. Ελπίζω να σας βοηθήσει να κάνετε αλλαγή στο σημείο που έχετε το router σας ή στο σημείο που έχετε την ασύρματη κάρτα σας, αν μπορεί να γίνει αυτό, και να έχετε καλύτερο σήμα. Φίλοι YouTubers, να προσέχετε και να είστε καλά.